Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της σειράς «Η γη της Ελιάς», καθώς όπως θα δούμε μεταξύ άλλων, ο Μιλτιάδης αποφυλακίζεται ενώ γίνεται ο γάμος του Στάθη και της Ιουλίας με την Αρετίνα Σκάι από τη ζήλια της. Στο μεταξύ, η Αρετή έχει αρχίσει να οργανώνει διάφορες εκπλήξεις που θέλει να κάνει στο Δημαρχείο για να χαλάσει τον γάμο της Ιουλίας με τον Στάθη. Παράλληλα, η Αφροδίτη εξομολογείται στην Ισμήνη. «Δεν σου κρύβω ότι δεν είμαι καλά με τον ξάδελφό σου. Έχουν παγώσει τα συναισθήματα μου για εκείνον και στο μυαλό μου υπάρχει κάποιος άλλος», της λέει. Την ίδια ώρα, ο Παρασκευάς βλέπει την ώρα στο καφενείο και, από το βραχιόλι που έχει στο πόδι της, κάνει έναν συνειρμό που τον ταράζει πολύ. Η Αρετή, τυφλωμένη από θυμό, ετοιμάζει ένα άκρος προσβλητικό δώρο γάμου για τον Στάθη και την Ιουλία, ενώ η Ισμήνη μαθαίνει ότι η υποτιθέμενη μετακόμιση του Κωνσταντίνου στην Αθήνα ήταν κόλπο για να τον δεχτεί πίσω και εκνευρίζεται. Την ίδια στιγμή, η Ιουλία επιστρέφει στη Μάνη και ξεκινάει τις ετοιμασίες για τον γάμο της με τον Στάθη γεμάτη χαρά, ενώ ο Αποστόλης κανονίζει να βγει για φαγητό με την Παυλίνα χωρίς να πει το παραμικρό στην Αναστασία. Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο συνεδριάζει και βγάζει απόφαση για τον Μιλτιάδη, που τον αθωώνει, ενώ ο Παρασκευάς πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και καταγγέλει. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.